Οι συνέπειες των αλλεπάλληλων κρίσεων που άλλαξαν σημαντικά τα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα, η σύνθετη ενεργειακή μετάβαση, οι δυνατότητες αλλά και οι κίνδυνοι που φέρνει η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και η ανάγκη θεσμικής ενδυνάμωσης της δημοκρατίας σε μια εποχή ενίσχυσης των ακροδεξιών ρευμάτων βρίσκονται στο επίκεντρο του 25ου Διεθνούς Συμποσίου της ΣΥΜΗΣ που άρχισε χθες το Οδείο Ρεθύμνου, παρουσία του πρώην Πρωθυπουργού και ιδρυτή του συνεδρίου Γιώργου Παπανδρέου, του Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρο Ναουτάκη, του Δημάρχου Ρεθύμνου Γιώργου Μαρινάκη και της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μέρης Λιονίη. Μετά από 25 χρόνια, πολλά έχουν γίνει και θετικά, αλλά βρισκόμαστε και μπροστά και ίσως στις μεγαλύτερες προκλήσεις που είχε ποτέ η ανθρωπότητα. Προκλήσεις όπως την κλιματική αλλαγή, την οποία ζούμε και αυτές τις μέρες. Προκλήσεις όπως τις εξελίξεις στη νέα τεχνολογία, της τεχνητής νοημοσύνης, της βιοτεχνολογίας και πολλά παρόμοια, τα οποία βεβαίως δίνουν τεράστιες δυνατότητες στην ανθρωπότητα, αλλά πώς θα τις αξιοποιήσουμε. Για ειρηνικούς σκοπούς, για σκοπούς δημόσιου συμφέροντος, για την υγεία μας ή για πολεμικούς και συγκρουσιακούς στόχους. Όπως βεβαίως έχουμε και την μεγάλη συγκέντρωση πλούτου και ανισότητας παγκοσμίως, το οποίο δημιουργεί αδικίες, δημιουργεί φτωχοποίηση, λοιμούς και βεβαίως και μια μεγάλη αίσθηση συγκρουσιακή. Φέτος ο τίτλος του συμποσίου είναι «Ποιος κόσμος το 2030, ξεπερνώντας το σύνδρομο του Ικάρου». Δεν είναι τυχαίο ότι έχουν επικαλεστεί το παράδειγμα του Ίκαρου. Καμιά φορά, δείχνοντας ιδιαίτερο ναρκισισμό και αλαζονία, πλησιάζουμε τον ήλιο πιο κοντά από ό,τι πρέπει και καιγόμαστε. Νομίζω λοιπόν ότι αυτός ο συμβολισμός πρέπει να μας προβληματίσει για να χαράξουμε σωστά πλέον τα επόμενα βήματά μας για να μπορέσουμε αυτός ο κόσμος να υπάρχει εν ειρήνη και ο κόσμος να ευημερεί. Στο περιθώριο του συμποσίου, ο κύριος Παπανδρέου αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά λέγοντας ότι ο ίδιος είναι πάντα υπέρ του διαλόγου. Έχουμε πάντα υπέρ του διαλόγου. Να μην τον φοβηθούμε. Έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας, αλλά έχουμε κάθε λόγο να συζητούμε με τους γείτονές μας. Αν δεν συζητάμε με τους γείτονες, με ποιους θα συζητάμε? Και αυτές οι συναντήσεις όπως εδώ του συμποσίου έχουν καλλιεργήσει εδώ πολλά χρόνια την επαφή με πολιτικούς, με διανοούμενους και με τη γείτονα χώρα, με έναν τρόπο που πιστεύω ότι δημιουργούμε και το έδαφος για τη δυνατότητα μιας ειρηνικής συμβίωσης μεταξύ των λαών στην περιοχή. Επίσης, κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου, όπου συμμετέχουν επιστήμονες και μεγάλες πολιτικές προσωπικότητες από όλο τον κόσμο, θα συζητηθούν οι εξελίξεις στην Ουκρανία και η δύσκολη ανοικοδόμηση της χώρας, οι σχέσεις Κίνας-Αμερικής και οι εύθραυστες ισορροπίες ενός πολυπολικού κόσμου και το νέο τοπίο στην Ανατολική Μεσόγειο. Το 25ο Διεθνές Συμπόσιο ΣΥΜΗΣ θα διαρκέσει έως τις 20 Ιουλίου.